Τώρα να συνδεθούμε με τον καθηγητή καρδιολογίας και βουλευτή ΣΑΜΟΥ με τη Νέα Δημοκρατία, Χριστόδουλο Στεφανάδη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μαραβλίδη, χρόνια πολλά σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Χρόνια πολλά. Και όλα αυτά την ώρα που βλέπουμε ότι ο κορονοϊός είναι ανθεκτικός πολύ, έχει μεταλλάξεις, έχει και τρίτο κύμα σε πολλές περιοχές του πλανήτη, πολλοί ειδικοί φαίνονται προβληματισμένοι. Εσείς εκτιμάτε ότι θα μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε, να συγκρατήσουμε τουλάχιστον τον κορονοϊό πριν φτάσουμε στο τρίτο κύμα στην Ελλάδα? Ελπίζω ναι, βέβαια αυτό που λέτε ένα γεγονός. Ο κορονοϊός μεταλλάσσεται, αυτό είναι ένα ίδιο των ιών των κορονοϊών, ένα γνώρισμα. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι η μεταλλάξη η οποία υφίσταται τώρα και η οποία κυκλοφορεί και ήρθε και στην Ελλάδα από ό,τι γνωρίζετε, τα πρώτα κρούσματα, ότι είναι στο εμβόλιο, αποδεκτή εμβολίου, υπό την έννοια ότι η περιοχή που το εμβόλιο πλησιάζει τον ιό για να κάνει ανοσία, ότι δεν έχει σχέση με τη μετάλλαξη, να το πω απλά. Επομένως, το ερώτημά σας, πιστεύω ότι θα ελεγχθεί η πανδημία με τα μέτρα τα οποία παίρνονται, ότι θα μπούμε σιγά σιγά στην κανονική ζωή και κυρίως λόγω του εμβολιασμού. Ήρθαν τα εμβόλια, αυξάνονται οι ποσότητες που παραλαμβάνει η χώρα. Έρχονται και άλλα εμβόλια, το εμβόλιο της AstraZeneca, μετά θα έρθει η Johnson & Johnson. Είναι πολλά τα εμβόλια, τα αξιόπιστα, τα αποτελεσματικά, τα οποία θα έχουμε στη φαρέτρα μας τους αμέσως προσεχείς μήνες, ούτως ώστε να αποκτήσει ανοσία ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Μιλάω ένα 60-70% τουλάχιστον, και οπότε θα έχουμε μια μεγάλη προστασία. Σίγουρα βλέπουμε ότι το πρόγραμμα των εμβολιασμών έχει πάει κάτι τι πιο πίσω. Είναι και ο πιστοβαρές ούτως ή άλλως. Επειδή έχουμε ακούσει από τους ειδικούς ότι θέλει και ένα μήνα περίπου για τη δημιουργία της ανοσίας. Σας ανησυχεί το γεγονός ότι μπορεί να φτάσουμε καλοκαίρι και να μην το έχουμε πετύχει αυτό? Πιστεύω ότι πριν από το καλοκαίρι θα έχουμε επιτύχει την επιζητούμενη ανοσία, όπως τα οποία είπα. Πράγματι είναι, υπάρχει μια καθυστέρηση μικρή, αλλά μην ξεχνάτε ότι είναι ένας πρωτόγνωρος τρόπος διακίνησης ενός εμβολίου, το οποίο θέλει πολύ ειδικές συνθήκες συντήρησης. Μιλάμε πριν 70-80 βαθμούς Κελσίου, επομένως είναι δύσκολη διακίνηση. Και στην Ελλάδα, η οποία έχει αυτή τη γεωγραφική διαμόρφωση με τα νησιά, με περιφέρειες οι οποίες είναι δύσκολο να υπάρξει έτσι αξιόπιστη διανομή του εμβολίου. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι από αύριο Δευτέρα θα αρχίσει να εμβολιάζεται και το υγειονομικό προσωπικό της επαρχίας, της περιφέρειας. Και οι καθυστερήσεις δεν λέμε ότι γίνονται εδώ. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο αφορά την παγκόσμια αγορά και ειδικά τις ευρωπαϊκές παραγγελίες. Είδαμε ότι δεν έχουν τηρηθεί όλες. Η ελπίδα είναι να μπορέσουν να βγαίνουν, να παίρνουν άδεια όλο και περισσότερες εταιρείες που έχουν φτιάξει εμβόλιο, για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερες πηγές. Όπως το λέτε, γι' αυτό είπα στην αρχή, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2-3 εμβόλια, έρχεται και τέταρτο εμβόλιο σύντομα της εταιρείας μεγάλης Johnson & Johnson. Πιστεύω ότι τα εμβόλια τα 4 μπορεί να γίνουν και 8 τους προσεχείς 2-3 μήνες. Δηλαδή στο ερώτημά σας, πράγματι αυτή είναι η ελπίδα, νομίζω, η οποία είναι ορατός αυτός ο στόχος, να έχουμε πολλά εμβόλια από πολλές εταιρείες και να υπάρχει πλέον μια κάλυψη του πληθυσμού. Και την πανδημία με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο θα την ξεπεράσουμε, είτε γρηγορότερα είτε αργότερα. Το ερώτημα είναι πώς θα στεκόμαστε την επόμενη μέρα. Και το λέω αυτό γιατί βλέπουμε ότι αυτοί οι αυστηροί περιορισμοί, οι οποίοι εισηγούνται βέβαια οι ειδικοί στην κυβέρνηση, έχουν φέρει ένα πολύ μεγάλο χτύπημα στην ελληνική αγορά. Και είδαμε τώρα ξαφνικά ουσιαστικά ένα πάλι αυστηρό lockdown, μέχρι το οποίο ήρθε και μάλιστα ξαφνικά την Κυριακή, την ώρα που όλο το ρεπορτάζ έλεγε ότι πάμε για σταδιακό άνοιγμα. Ο ίδιος ο αρμόδιος υπουργός έλεγε σενάρια σταδιακού ανοίγματος, και μετά είδαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να μας λέει ότι όχι, πρέπει να κλείσουν όλα, τέλος όλες οι ελευθερίες που είχαν δοθεί. Είναι τόσο σημαντικό, είναι τόσο μεγάλο βοήθημα για την καταπολέμηση της πανδημίας να μην δουλεύει το λιανεμπόριο? Ξέρετε, δεν είναι μόνο το λιανεμπόριο, είναι γενικότερα η κινητικότητα των πολιτών. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, παρά το lockdown, υπάρχει μια κινητικότητα που τη βλέπετε κι εσείς πολύ καλύτερα από εμάς στα ρεπορτάζ. Δηλαδή, δεν πειθαρχούν στο μέτρο που περιμένει η επιστημονική κοινότητα και κατ' επέκταση η πολιτεία το lockdown. Δεν τηρείται. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε με πολύ χαλαρού, πολύ βραδείς ρυθμούς πτώση της επιδημίας.
με τους δείκτες τους οποίους βλέπουμε καθημερινά. Από την άλλη πλευρά, ο στόχος να ανοίξουν τα σχολεία είναι αμετακίνητος. Πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης για πολλούς λόγους. Για λόγους ψυχολογικούς, για λόγους εκπαιδευτικούς και για άλλους. Επομένως, η αυστηροποίηση ξανά των μέτρων, η προσωρινή για ακόμα 10 μέρες, νομίζω σε αυτό το στόχο αποσκοπεί. Και μην ξεχνάμε, κύριε Μαραβελίδη, ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση ακούει τους ειδικούς. Και αυτό δεν είναι σύνηθε στην ελληνική πολιτική ζωή. Δηλαδή υπάρχει μια επιτροπή η οποία διαμορφώνει κατά πλειοψηφία ή κατά ομοφωνία απόψεις, εισηγείται στην κυβέρνηση και στην κυβέρνηση, το Υπουργείο και η κυβέρνηση μέχρι τώρα ακούει αυτές τις απόψεις και λαμβάνει τα μέτρα. Και η απάντηση στο ερώτημά σας γιατί ενδεχομένως υπήρξε παλινοδία, δεν είναι παλινοδία. Οι προτάσεις επιτροπής με τα νέα δεδομένα τα οποία είδε τα πρόσφατα οδήγησαν την κυβέρνηση σε αυτή την απόφαση να κλείσει πάλι το λιανεμπόριο. Όπως το λέτε, οι ειδικοί είναι αυτοί που κάνουν τις εισηγήσεις. Βέβαια, στην τελευταία απόφαση ήταν πολιτική απόφαση το αυστηρό lockdown. Οι ειδικοί συνεδριάζουν αύριο. Ναι, αλλά βέβαια η Επιτροπή συνεδριάζει αύριο. Αλλά μέλη της Επιτροπής είναι σε συνεχή επικοινωνία με την πολιτική ηγεσία. Αυτό είναι ένα γεγονός. Για να υπάρχει μια ευελιξία και μια λήψη αποφάσεων πιο γρήγορη. Και πιστεύω ότι με αυτό το δεδομένο ελήφθη αυτή η απόφαση. Και βασικά ο στόχος είναι να ανοίξουν τα σχολεία. Και είναι και ένα ερώτημα, πώς είμαστε γεωγραφικά με την επέκταση του ιού. Γιατί μπορεί να έχουμε κρούσματα σε όλη την Ελλάδα, αλλά βλέπουμε ότι τα μεγάλα αστικά κέντρα είναι αυτά που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος, γιατί είναι και πολύ μεγαλύτερα πληθυσμιακά. Πώς είναι η κατάσταση, Σάμο? Η κατάσταση στην περιφέρεια και στο Ανατολικό Αιγαίο είναι πολύ καλή από πλευράς επιδημιολογικής. Ελάχιστα έως μηδενικά κρούσματα, στην Ικαρία κανένα κρούσμα, στη Σάμο πριν από 2-3 μέρες, 1-2, δεν υπάρχει πρακτικά επιδημία. Να μου πείτε ποιος είναι ο λόγος, ενδεχομένως η σχετική απομόνωση, άλλοι παράγοντες, το περιβάλλον. Εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή ευτυχώς στο Ανατολικό Αιγαίο δεν υπάρχει επιδημία που να δημιουργεί πρόβλημα. Τεστ γίνονται, απλά δεν βγαίνουν πολλά θετικά. Στην Κάλυμνο, στα Δωδεκάνησα. Εκεί υπήρξαν, φαίνεται, μεγάλες αποκλίσεις από τις οδηγίες του εγκλεισμού, δηλαδή του lockdown, και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Και ρώτησα ειδικά για τη Σάμο, γιατί ο κόσμος στη Σάμο αντιμετωπίζει και άλλα μεγάλα προβλήματα, γιατί είναι και πληγέντες από το μεγάλο σεισμό. Και έχετε δίκιο, κύριε Μαραβελίδη. Είναι πολύπαθη. Δηλαδή, είχαμε το σεισμό, το μεταναστευτικό το οποίο ταλανίζει το νησί και πιέζει αφόρητα τα τελευταία εξαετία, επταετία, και ήρθε και η επιδημία, η πανδημία. Ευτυχώς η πανδημία ακόμα δεν πιστεύω ότι δεν θα πιέσει ακόμα περισσότερο το νησί. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι η Σάμος με το σεισμό υπέστη ένα τεράστιο πλήγμα. Βέβαια τα φώτα της δημοσιότητος έχουν φύγει από το νησί, αλλά 2.000 κατεστραμμένα σπίτια, άστεγοι, κατεστραμμένοι δρόμοι, λιμάνια παραμένουν. Ευτυχώς η πολιτεία σε πολύ γρήγορο χρόνο και με πολύ άμεσα αντανακλαστικά προσέτρεξε. Ο Πρωθυπουργός πήγε από την πρώτη 24ωρο στη Σάμο, έδωσε οδηγίες να παρακαμφθεί όποια γραφειοκρατία, και αυτή τη στιγμή είμαστε σε καλό δρόμο από πλευράς χρηματοδότησης για τα έργα υποδομής και την αποζημίωση των κατοίκων και των επαγγελματιών. Η Σάμος και γενικά τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως και ο Εύρος, είναι στην πρώτη γραμμή και άλλων κινδύνων. Και ειδικά στο θέμα του μεταναστευτικού προσφυγικού, είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα αν υπάρχει προετοιμασία για μια ενδεχόμενη αύξηση των ροών το επόμενο διάστημα όταν πάμε στην Άνοιξη. Έτσι, είναι ένας φόβος αυτός. Και στο προηγούμενο ερώτημά σας που είπατε για το θέμα της Σάμου, επιπροσθέτως είναι και η τουρκική απειλή, μην το ξεχνάμε. Είναι ένα νησί που είναι 1.200 μέτρα απόσταση από την Τουρκία. Αυτή τη στιγμή βλέπετε τις δηλώσεις τις απίστευτες των Τούρκων αξιωματούχων, εξτρεμιστικές, επεκτατικές, πώς να τις χαρακτηρίσω, που μιλάω ότι οι Έλληνες κατέχουν τα νησιά παράνομα, τα εξοπλίζουν παράνομα, αν είναι δυνατόν. Και αυτό όχι μόνο αυτό, θεωρούν προκλήσεις. Πρέπει να λαμβάνει την υπόψη και πρέπει η πολιτεία να έχει στραμμένο συνεχώς το βλέμμα της σε αυτά τα νησιά. Για τη Χίο, για τη Σάμο, για τη Λίμνο.
Και είναι ενδιαφέρον ότι θεωρούν προκλήσεις ακόμα και τις επισκέψεις επισήμων. Αυτό ακριβώς σας λέγα, ότι είναι τελείως παράλογο. Είναι ένας γείτονας, όχι μόνο εχθρικός, ένας γείτονας ο οποίος ζει σε άλλες εποχές. Ζει σε περασμένους αιώνες από πλευράς σχέσεων με τους γείτονες. Πιστεύει ότι με την επίπλαστη ισχύ ότι θα επιβάλλει παράλογες απόψεις. Δηλαδή τα νησιά τα οποία έχει η Ελλάδα, κατέχει νόμιμα με συνθήκη, η οποία δημιούργησε και την Τουρκία, τη σύγχρονη Τουρκία, πιστεύει ότι οι Έλληνες κατοικούν εκεί κατά τρόπο έτσι ημιπαράνομο και ότι δεν μπορούν να αναπτύξουν δυνάμεις στρατιωτικές. Βέβαια, η συνθήκη μπορεί να λέει ότι είναι αποστρατικοποιημένα, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει και το απαράγραπτο δίκαιο που πηγάζει από τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, ότι όταν απειλείται κάποιος δικαιούται να αμήνεται. Και αυτό είναι μια άμυνα. Δεν είναι επιθετική η παρουσία στρατού στα νησιά μας. Είναι απαραίτητη και πρέπει επιβεβλημένη. Και είναι επιβεβλημένη η επίσκεψη κρατικών αξιωματούχων συμβολικά. Είτε είναι πρόεδρος Δημοκρατίας, είτε είναι υπουργός Άμυνας ή κυρίως ο Πρωθυπουργός που πήγε προχθές με τη Λίμνη. Όχι, και πάση περιπτώσει, αν κάτι θα μπορούσε να θεωρηθεί ως απειλή, είναι η δημιουργία αυτής της μεγάλης αποβατικής δύναμης που έχει φτιάξει η Τουρκία στην στρατιά του Αιγαίου που έχει. Πολύ σωστά το λέτε. Υπάρχει στρατιά του Αιγαίου που δεν έχει άλλο στόχο. Ποιος είναι ο στόχος της να ψαρέψει? Προφανώς είναι τα ελληνικά νησιά. Γι' αυτό είναι απόλυτα απαραίτητη, αναγκαία η στρατηγικοποίηση των νησιών, η παρουσία δυνάμεων ισχυρών, ώστε να αποτρέπεται κάθε πιθανότητα, να αποτραπεί κάθε πιθανότητα εισβολής των Τούρκων. Κύριε Καθηγητά, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σύνδεση που είχαμε. Καλό βράδυ. Και εγώ, κύριε Μαραβελή, καλό βράδυ, χρόνια πολλά, καλή δύναμη και πάντα να είστε στην πρώτη γραμμή. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά.